Καλησπέρα. Κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Εκ μέρους του καταστήματος Replay Internet Cafe Ping Pong σας καλωσορίζω απόψε για μια φορά πάλι σε μια γιορτή που κάνουμε για τον μπιλιάρδο. Απόψε θα διεξαχθεί ο τελικός του δεύτερου οκτάμπαλου αμερικάνικου μπιλιάρδου. Στο τουρνουά αυτό συμμετείχαν 16 αθλητές. Δημιουργήθηκαν 4 όμιλοι των 4 ατόμων και απόψε εδώ μεταξύ μας και μπροστά μας βρίσκεται για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση ο περσινός νικητής του 9 μπαλου μπιλιάρδου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα αγωνιστεί στον τελικό με ένα ανερχόμενο αστέρι του μπιλιάρδου, τον νεαρό Σωτήρη Κανελόπουλο, διαιτησία του τελικού θα κάνει ο κύριος Περγατής Χρήστος. Θα παρακαλούσα πολύ την ώρα του αγώνα να κάνουμε όλη ησυχία και πιστεύω ότι οι αθλητές θα μας βραβεύσουν, θα μας καλύψουν με τις ικανότητες τις οποίες έχουν και θα μας παρουσιάσουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το τουρνουά όλο αυτό κάλυψε και το ευχαριστούμε πολύ, όπως τους ημιτελικούς και το σημερινό τελικό, το site kalimeraarkadia.gr με τον δημοσιογράφο κύριο Γιώργο Μουστόγιαννη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κύριε, μπορείτε να μετρηθείτε. Το πλάνο και ο Βουλάς από πάνω, ακόμα και αν δεν την ακουμπήσει, κάνει το πρώτο σπάσιμο. Καλό παιχνίδι. Καλή επιτυχία του στους δύο. Καλύτερο θα κερδίσει. Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι. Πάσιμο ο Σωτήρης. Σαν το.
Θα παρακαλούσα πολύ το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σκορπίδα, για τις απονομές. Στην τέταρτη θέση, ο κύριος Γκρίτσας Άλκης. Εκ μέρους του κυρίου Γκρίτσα, ο οποίος είναι απόν, παρακαλώ τον κύριο Ροδωρόπουλο να πράξει να πάρει. Στην τρίτη θέση του τουρνουά, Καστανός Χρήστος. Παρακαλώ τον νεαρό Χαϊτάρη να παραλάβει εκ μέρους του αναμνήσεως. Εσείως φτάσαμε στο τελικό. Οι απονομές που απομένουν είναι στο δεύτερο και στο πρώτο αθλητή. Τη δεύτερη θέση του τουρνουά κατέλαβε ο κύριος Κανελόπουλος Σωτήριος. Παρακαλώ τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Κουμπανιώτη να κάνει την απονομή. Νικητής του τουρνουά, ο κύριος Χριστοδουλίδης Νίκος. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον διοργανωτή και τον εκπληστή αυτής της εκδήλωσης, αυτού του τουρνουά, τον Παναγιώτη τον Αδούνη. Οφείλω να πω ότι εδώ, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το μαγαζί, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και εμείς ξεκινήσαμε έτσι, από εσάς, μικρά παιδιά, δεν τα παρατήσαμε, είμαστε εδώ μπροστά, ασχοληθήκαμε και εμείς με το άθλημα και έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις και τις καλύτερες αναμνήσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι το μπιλιάρδο είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει μυαλό, αλλά πάνω απ' όλα θέλει ικανότητα. Και την ικανότητα αυτή την είδαμε απόψε στον τελικό στα δύο παιδιά. Παρακολουθήσαμε όλοι ένα πάρα πολύ όμορφο τελικό. Ένα παιδιά. Θέλω να σε συγχαρώ. Όλους τους συμμετέχοντες, παιδιά, για μας η συμμετοχή είναι νίκη. Για μας όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές. Ιδιαίτερα όμως θέλω να συγχαρώ. Καλή παιδιά, τους δύο και τον Νίκο που μας παρουσίασαν ένα πάρα πολύ όμορφο παιδί, το απολαύσαμε και ευχόμαστε αυτός ο θεσμός που τον έχει καθιερώσει ο Παναγιώτης ο Αρμόνης με δικιά του πρωτοβουλία και μαζί και με τον Δούρα μας και με τον Γιώργο Τζιμιβή και με όλους εσάς να συνεχιστεί. Και σου λέμε, Τάκη, ότι θα είμαστε δίπλα σου να συνεχίσεις αυτό που κάνεις όπως ξέρεις εσύ να το κάνεις. Και εγώ λέω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σοφίλο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχε τόσο ομορφιά εδώ. Όλο το σκηνικό αυτό ήταν έπρεπε στο Σοφίλη και με βοήθησε πάρα πολύ. Είμαστε συνδυοργανωτές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς θα είμαστε μαζί σου, θα είμαστε δίπλα σου, θα στηρίξουμε και θα προσπαθήσουμε ακόμη αυτή την εκδήλωση, αυτή τη γιορτή, να την αναπτύξουμε κι άλλο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους, στα κορίτσια που είναι μαζί μας, αλλά και σε όλα τα παιδιά της δημοσίευσης εκδήλωσης. Μας ο Χρήστος Περκατής, ο διαιτητής του οκτάπαλου τουρνουά Αμερικάνικου Μπιλιάρδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα εδώ. Πώς ήταν η όλη διαδικασία, πώς πήγε, πώς τα είδες τα πράγματα με δύο σημαντικούς παίκτες, τον Χριστοδουλίδη και τον Κανελόπλο, να ανταγωνίζονται και να υπάρχει μια μάχη, έτσι μπορούμε να πούμε, με υψηλή αδρεναλίνη. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η διαδικασία. Το παιχνίδι είναι καταπληκτικό και οι δύο παίκτες παίξανε φοβερό μπιλιάρδο.
και από τη στιγμή που είναι ένα άθλημα που απαιτεί τεράστια ψυχραιμία, ικανότητα και μυαλό, το αποτέλεσμα βγαίνει και είναι τόσο πολύ ευχάριστο για εμάς που αγαπάμε αυτό το άθλημα. Δεν σε δυσκόλεψαν οι δύο παίκτες καθόλου? Όχι, όχι, όχι. Οι στοιχείες ήταν ξεκάθαρες, δεν υπήρχε ιδιαίτερη δυσκολία. Και να περάσουμε τώρα στον δεύτερο και διοργανωτή του τουρνουά, τον Σωτήρη τον Κανελόπλο. Σωτήρη, 8-8 και στο τέλος 9-8. Ένας αγώνας που έκοβε ανάσες. Δύο λόγια θα δείτε. Ήτανε, το παιχνίδι αυτό ήταν για πάρα πολύ γερά νεύρα. Ήτανε, στην αρχή νόμισα ότι δεν θα τα καταφέρω απόψε να παίξω καλά, αλλά τελικά στην πορεία κατάφερα να συγκεντρωθώ κάπως και να πλησιάσω τον Νικόλα. Αλλά στο τέλος έχασα μια εύκολη μπάλα και, και κέρδισε το παιχνίδι ο Νίκος. Τι πιστεύεις ότι δεν έκανες καλά και δεν έτσι το κατόρθωσες? Πιστεύω ότι δεν συγκεντρώθηκα όσο θα έπρεπε. Ίσως έπρεπε να τη σκεφτώ λίγο περισσότερο τη στοιχεία. Βιάστηκα να την παίξω και γι' αυτό δεν την έβαλα. Θεωρώ ότι υπό άλλες συνθήκες ίσως να μπορούσα να την βάλω αν ήμουν πιο ψύχρεμος. Δεν είχα την ψυχραιμία. Άρα, επόμενο ραντεβού τώρα, το 9μπαλο. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Το 9μπαλο. Εμένα κάτι που με χαροποιεί πέραν του 9μπαλου και που μου λένε τα παιδιά είναι ότι σε σχέση με το περσινό τουρνουά φέτος ήταν πολύ πιο ανεβασμένο το επίπεδο από ό,τι πέρσι. Πράγμα που σημαίνει ότι παίζεις με καλύτερους παίκτες, άρα αναγκάζεσαι να παίξεις και καλύτερα και έχει ανέβει το επίπεδο και είναι το βασικότερο, θεωρώ. Τώρα το 9μπαλο θα ακολουθήσει και ίσως να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές από ό,τι το 8μπαλο. Και ελπίζω να πάει τόσο καλά όσο εξελίχθηκε και αυτό. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των εγγραφών? Πάλι έχει ήδη εγγραφές ξεκινήσει, δηλαδή οι παίχτες μπορούν ήδη να βάλουν εγγραφή. Θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, γύρω στις μια εβδομάδα με 10 μέρες υπολογίζω να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι του 9μπαλου. Το οποίο θα είναι και αυτό εξπρές, δηλαδή θα τελειώσει σύντομα όσο σύντομα τελειώσει και αυτό. Ευελπιστώ. Και να δούμε στο μεγάλο νικητή, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη. Νίκο, ένας αγώνας, μιλάμε που έκοβε ανάσες. Ξεκίνησες στην αρχή καλά, μετά ήρθε και η ισοπαλία, το 6-6, 7-7, μετά πήγαμε 8-8 και τελικά πήρες τη μεγάλη νίκη. Πόσο έτσι δύσκολο και άγχος είχες εκείνη τη στιγμή? Είχα πολύ άγχος. Ξεκίνησα καλά και ο συμπαίκτης μου, ο Σωτήρης, ξεκίνησε λίγο αγχωμένος, περισσότερο από μένα. Αλλά ανέκτησε δυνάμεις και έφτασε το παιχνίδι 8-8 και μπορώ να πω ότι στάθηκα και τυχερός στην τελική φάση, γιατί είχα σε δύο κρίσιμες στεκές και κατάφερα να πάρω το παιχνίδι κυριολεκτικά στη στεκιά. Κυριολεκτικά στη στεκιά, ήταν πολύ ωραίος τελικός. Πολύ ωραίος τελικός. Και πώς σου δυσκόλεψε? 9-8, το σκορ τα λέει από μόνο του, και στην τελική στεκιά. Για μια στεκιά κέρδισα το τουρνουά. Υπήρχαν και δύσκολες στεκές, έτσι? Υπήρχαν και δύσκολες στεκές. Καταφέραμε να βγάλουμε μερικές, άλλες χαθήκανε. Παίζει λόγο ρόλο και η τύχη, πάντα. Θα βάλεις πλώρη τώρα για να δώσεις δηλώσεις συμμετοχή και για το 9μπαλο. Σίγουρα, αγαπώ αυτό το σπορ, το μπιλιάρδο. Το είχα αφήσει για ένα διάστημα, αλλά τώρα επανήρθα και το αγαπώ πολύ. Και είναι ωραίο χόμπι, είναι άθλημα, είναι για όλες τις ηλικίες. Μπορείς να αποδίδεις πολύ καλά και μεγάλο σε ηλικία και μικρό σε ηλικία. Και θα αφιερώνεις αυτό το... Θα το αφιερώσω σε όλη την παρέα που είχαμε σχηματιστεί. Παίζαμε μαζί φιλικά τόσο καιρό και είπαμε να το επισημοποιήσουμε λίγο. Και τα αφιερώνω σε όλα τα παιδιά και στους οργανωτές που το κάνα πραγματικότητα αυτό, το γεγονός. Και μπορούσαμε και παίξαμε, είχαμε αυτή την εμπειρία.